Πάμε όμως στους καλεσμένους μας. Δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνακάκης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΓΑΣ. Καλώς ήρθατε, κυρία Αντωνακάκη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και ο κύριος Μπάμπης Ρεφημιωτάκης, καλώς ήρθατε, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Rank Greece και βέβαια γνωστός και επιτυχημένος προπονητής Στίβου. Αντίστροφα λοιπόν μετράει ο χρόνος αναφορικά με το Rank Greece Ηράκλειο, μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση που γίνεται επί σειρά ετών στην πόλη μας. Την Κυριακή 7 Απριλίου, ένας αγώνας που τον έχει αγαπήσει, κύριε Αντωνακάκη, το κοινό του Ηρακλείου. Βεβαίως, αυτό δείχνει τα χαμόγελα μετά τον αγώνα, αυτό δείχνουν τα νούμερα που είναι υψηλά, διότι θεωρούμε έναν αγώνα που δεν βάζουμε στόχο το αγωνιστικό, το ανταγωνιστικό, την ποιότητα και την σιγουριά ενός ασφαλούς αγώνα. Και την ευχαρίστηση. Και την ευχαρίστηση. Ένα ασφαλή από όλες τις απόψεις αγώνα, με ποιότητα. Mm-hmm. Είναι η φιλοσοφία του ΣΕΓΑΣ, τον οποίο εκπροσωπώ στην Κρήτη, είναι να κάνουμε αγώνες ποιότητας. Είναι μια πυραμίδα που έχει εμπνευστεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτεργάτη τον πρόεδρο μας, τον κύριο Παναγόπουλο, πριν μερικά χρόνια, η οποία πυραμίδα έχει σαν βάση πυραμίδα ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού, όχι αγωνιστικού. Έχει σαν βάση τα ράγκρις, τα 7 ράγκρις. Πάμε στον ημιμαραθώνιο και καταλήγουμε στο μαραθώνιο της Αθήνας. Όσο μεγαλώνει η βάση, μεγαλώνει και η επιτυχία στο μαραθώνιο της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα, mm-hmm. όλοι που αγωνιστήκανε, το ευχαριστηθήκανε, καταγράψανε τις επιδόσεις τους. Πολύ σημαντικό, γιατί το τσιπ βγάζει την επίδοση. Είμαστε από τους ελάχιστους αγώνες που η διαδρομή είναι πιστοποιημένη, μετρημένη μέχρι το τελευταίο πόντο. Και έτσι δεν υπάρχουν ούτε ενστάσεις για την διαιτησία, ούτε για τίποτα. Εγώ θέλω έτσι να τα δούμε τα πλάνα έτσι. Βεβαίως. Και σε full screen που λέμε εμείς, για να δούμε και τον κόσμο αυτή την μεγάλη γιορτή, τα παιδιά, τους μικρούς, τους μεγάλους και νομίζω, κύριε Αντωνακάκη, οι εικόνες του να βλέπουμε αυτά εδώ τα παιδιά mm-hmm. να ναι. τρέχουν, νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα ζωής. Ναι. Πέρυσι ήταν 965 παιδάκια γραμμένα και παρουσιάστηκαν 858. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και τις εικόνες λοιπόν, με τα παιδάκια και οι συμμετοχές, φυσικά, δεν κάνω λάθος, κύριε Ρεθμιωτάκη, συνεχίζονται και μπορεί κάποιος να δηλώσει. Οι εγγραφές. Θα ξεκινήσουν, σταματήσει σήμερα. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν πάλι αύριο. Οι θέσεις σίγουρα είναι περιορισμένες. Αύριο 5 με 8, μέχρι το μεσημέρι, μπορούν και στο Δήμο και στην περιφέρεια και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης και στη Νέα Σέγας Κρήτης, που είναι τα γραφεία στο Ελευθερίας. Μέχρι τις 1 μπορούν να κάνουν εγγραφές. Μετά θα ξανανοίξουν πάλι την Παρασκευή το απόγευμα 5 με 8. Εάν υπάρχουν θέσεις, που εγώ πιστεύω κάποιες θέσεις ελάχιστες θα υπάρχουν. Έχουμε φτάσει κοντά τις 4.000. Κοντά 4.000 θα σας πω αναλυτικά. Μπορεί οποιοδήποτε να εγγραφεί και θα πάρει κατευθείαν και τον αριθμό του. Όπως και το Σαββάτο από τις 10 μέχρι τις 8, που θα είναι και καταληκτική ημερομηνία για κάποιες εγγραφές τη τελευταία στιγμή. Το συνηθίζουμε ως Έλληνες. Αν υπάρχουν θέσεις, που πιστεύω πάντα υπάρχουν κάποιες θέσεις, μπορεί να κάποιος να έρθει να γραφτεί, να πάρει και τον αριθμό του και να τρέξει. Το φανελάκι του. Για μένα, ήθελα να συμπληρώσω λίγο εδώ τον Παναγιώτη, ότι εδώ υπάρχει μια εκδήλωση, είναι μια γιορτή, ένα φεστιβάλ. Το λέμε και αγώνα εμείς, παρότι ο αγώνας παραπέμπει σε νίκη και ήττα. Σωστά. Εδώ αυτή η εκδήλωση αφορά την οικογένεια. Δηλαδή, εμάς ο στόχος μας είναι η οικογένεια. Mm. Δηλαδή να κατεβεί ο γονιός με τα παιδιά του να κάνει μια συμμετοχή. Μπορεί να τρέξει, μπορεί να περπατήσει, μπορεί να τρέξει και να περπατήσει, να πάρει ένα φίλο του, μια φίλη του και να δουν και το Ηράκλειο. Μπορεί να μην το έχουν δει. Το κατοικίδιό του, το έχουμε δει. Ό,τι δούμε. Ναι, αυτό είναι ο στόχος. Γιατί ο στόχος μας είναι να δείξουμε τι πράγμα μέσα από τα ράγκρις. Να δείξουμε τον σωστό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Ποιος πρέπει να είναι ο σωστός τρόπος ζωής. Μπορεί το παιδί. Είναι υγεία. Είναι υγεία. Και είναι ωραίο μήνυμα. Είναι ωραίο. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να μην τρέξει την πρώτη φορά με τους γονείς, να πει: εγώ βαριέμαι, του λυκείου, ειδικά του γυμνασίου τα παιδιά. Αλλά μόνο η διαδικασία που θα βλέπει το γονέα να ντύνεται το πρωί, να πηγαίνει, να βλέπει το γονέα να τρέχει, μπαίνει και σε αυτόν το μικρόβιο της καλής και φυσικής ζωής. Γιατί συμπληρώνω και κάτι που το έχει πει και ο Παναγιώτης, ότι στην εποχή μας πια το μόνο φάρμακο. Συγγνώμη που σου παίρνω την ιδιότητα Παναγιώτη του γιατρού. Το μόνο φάρμακο στα κακώς κείμενα της σύγχρονης ζωής που ζούμε πια είναι ο αθλητισμός για μένα.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω έτσι συμφωνείτε, κύριε Αντωνακάκη. Παλιά λέγανε, άμα φτιάξεις ένα στάδιο, δεν χρειάζεσαι ένα νοσοκομείο. Και ισχύει αυτό. Εγώ θέλω να θυμίσω το πρώτο σύνθημα που κάναμε στα πρώτα ράγκρι, στα δειλά, εκείνα τα δύσκολα που είχαμε τις αμφιδρολίες μας. Το σύνθημα ήταν να βγούμε από τον καναπέ. Να μπούμε, να τρέξουμε και να γνωρίσουμε την πόλη μας χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς φόβο και να το ευχαριστηθούμε. Πέτυχε, πιστεύω, απόλυτα και έγινε θεσμός, που ήταν το πρώτο στοίχημα, ήταν να γίνει θεσμός. Σωστή. Και αυτό που νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, είναι ένα απλό σκηνικό. Όλοι ενθυμόμαστε πριν 15-20 χρόνια, πριν το λαϊκό μαζικό κίνημα αναπτυχθεί, η χώρα μας ήταν από τις υποανάπτυκτες χώρες στον αθλητισμό, στο μαζικό κίνημα, όχι στον αγωνιστικό. Όταν βλέπαμε έναν άνθρωπο να τρέχει στην παραλιακή ή στο δρόμο προς το Γνωσό, προς τη Φοινικιά, προς τα εκεί, διαδρομές που εγώ σαν αθλητής θυμάμαι που τις έκανα, τον περνούσαν για τρελό, κορνάρανε, έλα ρε φίλε να σε πάρω στην καρότσα και τέτοια. Τώρα καθίζουμε στην παραλιακή να φάμε, να πιούμε ένα ποτό και βλέπουμε ανθρώπους συνεχώς. Και όχι το σχολιάζουμε, μας ευχαριστεί. Αυτό το ζηλεύουμε είναι, με την καλή έννοια. Το ζηλεύουμε με την καλή έννοια. Εικόνα, αυτό πλέον είναι ένα επίτευγμα του, και του Ράγκρις, γιατί υπάρχουν και άλλοι σοβαροί αγώνες, να μην τα μηδενίσουμε. Απλώς εμείς έχουμε τη φιλοσοφία ενός αγώνα που δεν έχουμε τόσο το ανταγωνιστικό, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Θέλω να τονίσουμε και κάτι άλλο και νομίζω ότι η Μαρία θα συμφωνήσει μαζί μου, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και το γεγονός, γιατί έχει και άλλα χαρακτηριστικά το Ράγκρις φέτος και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και για το γεγονός ότι μια κριτική εταιρεία όπως είναι η εταιρεία Χαλκιαδάκης, τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, στηρίζουν με την χορηγία του στον αγώνα αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχει ένα έντονο ανθρωπιστικό πρόσημο. Θα στηριχθούν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και αυτό και αν είναι μάθημα ζωής μαζί με τον αθλητισμό για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Μας κάνετε μια καλή πάσα, συγγνώμη Μπάμπη. Οπωσδήποτε αυτό πρέπει να αναφερθεί. Το είχα αναφέρει και στη συνέντευξη του επίσημη του Ράγκρις. Το βρεθήκαμε σε μια στιγμή που ξαφνικά, σχεδόν προγραμματισμένα, δηλαδή όχι έτσι, έφυγε η WIND. Οφείλουμε να πούμε ότι η WIND βοήθησε πολύ τους αγώνες του πρώτο στήσιμό τους, σε τέτοιο βαθμό που πολλοί νομίζαν ήταν αγώνας της WIND. Αγώνας είναι του ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές την περιφέρεια και τον Δήμο. Η WIND ήταν χορηγός και μάλιστα καλός χορηγός. Βρεθήκαμε λοιπόν σε ένα δίλημα, γιατί ήταν ο αγώνας πρώτων πυλών. Με το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε η Οργανωτική Επιτροπή, το γραφείο του Γιώργου Κουκιαδάκη έγινε το τηλέφωνο, ήμουν παρόν, Οργανωτική Επιτροπή το κάναμε, διερευνώντας τον κύριο Χαλκιαδάκη αν μπορεί να στηρίξει και βασικά στο μπλουζάκι. Ήταν γιατί μιλάμε για 4.500 μπλουζάκια. Διεργασίες, να τα πάρεις, να τα τυπώσεις, να τα κάνεις, είναι πολλά. Ένα μπλουζάκι που να είναι όχι κακής ποιότητας, ένα μπλουζάκι που να είναι πολύ καλό. Εντάξει, δεν θα πούμε το τέλειο, το Nike ή το Adidas, το αγωνιστικό. Εντάξει, ένα πολύ αξιοπρεπές, καλό μπλουζάκι, το οποίο ήρθε από την Ισπανία. Λοιπόν, αμέσως ανταποκρίθηκε. Και όχι μόνο ανταποκρίθηκε, πρότασή του ήταν να αναλάβει το χορηγικό που πολύ καλά είπατε, το οποίο δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο. Εγώ χαίρομαι σαν κριτικός που μια μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κρήτης αγκαλιάζει μια εκδήλωση της Κρήτης και ειλικρινά είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Και θέλω να πω ότι με τον κύριο Τσαγκαράκη που είναι υπεύθυνος όλης της επαφής ΣΕΓΑΣ, Οργανωτικής Επιτροπής και σούπερ μάρκετ της Χαλκιαδάκης, έχουμε μια πολύ σωστή ανθρώπινη συνεργασία. Θα έλεγα τη λέξη απίστευτη. Δεν το περίμενα, δηλαδή, με ανθρώπους που μπαίνουν πρώτη φορά σε τέτοιου είδους συνδιοργάνωση. Γιατί, ναι, απλά νομίζω επί χρόνια κοντά στον αθλητισμό ούτως ή άλλως. Να κάνει πρόθεση, καλή διάθεση. Απλώς να πω λίγο για τα νούμερα που αναφερθήκαμε. Αυτή τη στιγμή, εχθές το βράδυ, γιατί κάθε μέρα κλείνει η ημέρα, είχαμε 3.940 εγγραφές, οι οποίες κατανέμονται
950 παιδιά. Στα παιδιά έχουμε κλείσει τον αριθμό που θέλουμε. Έχουμε κρατήσει κάποια παιδιά, θα μπουν καμιά 50 ακόμα το πολύ, γιατί θέλουμε στα 1000 το στρογγυλό. Ωραία. Στα 5 χιλιόμετρα που είναι για μένα η ψυχή του Ράγκρις, που είναι απευθύνεται στον πολύ κόσμο. Στον πολύ κόσμο, στον μη ανταγωνιστικό, είναι 2.555 άτομα. Και στα 10 χιλιόμετρα που είναι το αγωνιστικό του Ράγκρις, 435 άτομα. Μάλιστα, θέλω να κάνω μία, γιατί είμαστε τη τελευταία στιγμή, γι' αυτό να βιαστούν την Παρασκευή να έρθουν το απόγευμα και το Σάββατο. Στο γιατί την Κυριακή δεν θα γίνει καμία έγγραφη. Πρώτον. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί λένε θα μπω και θα γραφτώ. Όπως επίσης, δεν θα θέλουν να έρθουν την Κυριακή να αγωνιστούν χωρίς νούμερο. Ναι, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Είναι ηθικό το ζήτημα. Ο άλλος έχει τη συμμετοχή του. Αυτός που θα γραφτεί χωρίς λόγο μπορεί να είναι για τους πιο καλούς. Να πάει μπροστά. Εμείς, σαν διοργανωτές, και του πιστεύω το έχετε διαπιστώσει, ότι προσπαθούμε να είναι σωστά τα πάντα, mm-hmm. λέμε έχουμε 4.500 εγγραφές, που εκεί πιστεύω ότι θα πάμε. Έχουμε αντίστοιχη πρόβλεψη για τα νερά στα σημεία που θα έχει αναλάβει και ο Μπάμπης, ένα βασικό σημείο εκεί, του ανεφοδιασμού, του οργανωτικού. Οπότε και ξαφνικά από εκεί που ώρα, πρέπει να περάσουν 4.500 περνάνε 4.800. Οι τελευταίοι 300, δεν είναι αμαρτία να μην πάρουνε? Τα έχετε φροντίσει για όλα, κύριε Μιωτάκη. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, να δείτε κάποια νούμερα, να δείτε πώς είμαστε. Δηλαδή αυτό με λυπεί. Αλλά κάναμε ένα τεράστιο αγώνα διαφημιστικό και λοιπά για να μπορέσουμε. Τα πρώτα νούμερα ήταν. Πάμε λίγο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος να πάμε. Ήταν απογοητευτικά, όχι σημασία. Δηλαδή αρχίσαμε 25 Μάρτη, δειλά και περάσαμε τους 1000. 29 Μάρτη, 3.164. Απρίλη, 3.502, 4.000. Δηλαδή, ναι, τελευταία μέρα είναι αυτό που λέμε. Είναι απίστευτο φόρτος. Κύριε Ρεθμιωτάκη, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο. Θέλω καταρχάς να μας πείτε πώς έχουν δει οι διαδρομές, τι ώρα θα ξεκινήσουν, από πού θα περάσουν και όσον αφορά και σε αυτούς που θα αγωνιστούν, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Ναι, η κίνηση δίνεται από το Παγκλήτιο στάδιο. Την Κυριακή το πρωί, λοιπόν. Την Κυριακή το πρωί, 10 η ώρα, είναι τα 10 χιλιόμετρα. Τη Μουστακλή. Ο μεγάλος αγώνας. Από τη Μουστακλή. Λοιπόν. Είναι στη θύρα 13, είναι απ' έξω, από τον κεντρικό το δρόμο μπροστά. 12 παρατέταρτο είναι το παιδικό, περίπου 1000 μέτρα. Και 12 η ώρα είναι τα 5 χιλιόμετρα. Όλες οι εκκινήσεις ξεκινάνε από τη Μουστακλή, έχουμε οριοθετήσει την εκκίνηση. Και η διαδρομή είναι από την παραλιακή. Το παιδικό, όπως καταλαβαίνετε, με το που ξεκινάνε και βγαίνει στην παραλιακή, μετά από περίπου 400 μέτρα έχουμε δημιουργήσει μια στροφή ασφαλή και επιστρέφουν και τερματίζουν μέσα στο στάδιο. Όλοι οι τερματισμοί γίνονται μέσα στο στάδιο. Mm-hmm. Τα 5 χιλιόμετρα φτάνουν μέχρι το κυκλικό που είναι το Μάρε. Ναι, το Παλιοξενία, λοιπόν. Έτσι. Και τα 10 χιλιόμετρα κάνουν διπλή διαδρομή. Όλοι οι αθλητές τερματίζουν μέσα στο στάδιο. Οι θεατές μπορούν να είναι στις θύρες. 18, 19, 1 μπορούν να παρακολουθήσουν εκεί. Για το παιδικό θέλω να πω ότι οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στον τερματισμό. Δεν χρειάζεται να αγχωθούν. Οι γονείς πρέπει να αφήσουν τα παιδιά σε εμάς στην εκκίνηση. Δεν χρειάζεται να είναι από πάνω. Εμείς έχουμε εκεί ανθρώπους που... είναι θεατές. Να πάνε στην κερκίδα. Ασφάλεια για τα παιδιά. Να να παρακολουθήσουν τον αγώνα και τον τερματισμό των παιδιών τους και μετά να κατεβούν έξω από τη θύρα 18. Υπάρχει, καθοδηγούνται τα παιδιά από υπεύθυνους ανθρώπους στη θύρα 18 που θα είναι να παραλάβουν τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να ανησυχούν, θέλει να είναι ευχάριστο. Να μπορούν να δουν και το παιδί τους όταν τρέχει, γιατί αν είσαι στην εκκίνηση. Να δοθεί η εκκίνηση. Είναι πιο πολύ μέχρι πρόβλημα, να πας στην κερκίδα δεν έχεις δει τίποτα. Είναι πρόβλημα. Να πάνε να απολαύσουν τα παιδιά τους που θα τρέξουν. Και χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο, χωρίς αυτή την αγωνία του μπαμπά και της μαμάς που είναι το παιδί μου. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι όλα ασφαλή. Θέλω να πω κάτι. Πολλές φορές βλέπουμε σε πάρα πολλούς αγώνες 10.000 κόσμο, 15.000 κόσμο, 20.000 κόσμο. Αυτό δεν είναι πανάκια. Το να κάνεις ένα αγώνα, δημιουργείς ένα αγώνα μέσα στις δυνατότητές σου. Οι δυνατότητες είναι της Οργανωτικής Επιτροπής και της τοποθεσίας. Δηλαδή, τα όρια που έχουμε βάλει εμείς είναι για να κάνουμε ένα ασφαλή αγώνα. Πάνω από όλο αυτό, βέβαια. Ναι. Και αξιοπρεπή αγώνα. Δηλαδή, και 100 άτομα να γραφτούν πιο λίγα δεν μας πειράζει με την έννοια ότι έχουμε πιο λίγα άτομα. Όχι, εμείς θέλουμε. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Εμείς έχουμε βάλει τα όρια μας.
Ξέρουμε τα ωριά μας. Γιατί καμιά φορά μας λένε λίγα τα 950 παιδιά, θα μπορούσαμε 2.000. Όχι, δεν μπορούμε 2.000. Από τη μουστακλία που δεν να ξεκινήσουν τα παιδιά έτσι. Δεν μπορεί. Εμείς κάνουμε ένα ασφαλή αγώνα και πρέπει να πω, επειδή έχω πάει αρκετές φορές στο εξωτερικό και σαν αθλητής και έχω δει, είναι από τους καλύτερους αγώνες οργανωτικά. Mm-hmm. Στο εξωτερικό βλέπουμε αγώνες, δεν είναι, υπάρχει πάντα η ίδια οργάνωση. Μάλιστα. Υπάρχουν πιο χαμηλού, πιο λόγου επίπεδου αγώνες. Αυτοί οι αγώνες είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Υψηλού επίπεδου, και το έχουμε όλοι ήδη. Μόνο μια μικρή επισήμανση, λοιπόν, 200 εθελοντές να... περίπου mm-hmm. θα έχουμε για τον αγώνα. 11 έμπειρους γυμναστές προπονητές σε διάφορα κέρια πόστα. Mm-hmm. Θα έχουμε ιατρική κάλυψη στον δερματισμό, σκηνή στον δερματισμό, καβ, σαμαρίτες, μηχανή με απεινιδωτή στη διαδρομή, όλα. Εγώ θέλω σαν γιατρός και σαν επικεφαλής της διοργάνωσης να πω, να τρέξουν όλοι να το ευχαριστηθούν, να ακούν τον εαυτό τους, το σώμα τους, να μην υπερβάλλουν σε κάποια πράγματα, γιατί είναι ένας αγώνας που δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε πράγματα. Πρέπει να τρέξουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, να το ευχαριστηθούμε και να τερματίσουμε όλοι ασφαλείς. Να τρέξουμε για να το ευχαριστηθούμε. Ναι, και ήταν αυτό. Έτσι πολύ χαρακτηριστικό και το σποτάκι το οποίο βγήκε σε ό,τι έχει να κάνει με το Run Greece Ηράκλειο. Να τρέξουμε όλοι για το δικό μας λόγο, αλλά πάνω και κύριε, γιατί είναι μια μεγάλη και ωραία γιορτή του αθλητισμού. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Γιορτή του αθλητισμού. Γιορτή το είπατε σωστά. Ναι. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο, όσοι ακόμη δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, να δηλώσουν. Ναι, να καλέσουμε τον κόσμο, όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι τιμή που έρχεται στην πόλη μας. Δεν έρχονται πάρα πολλές διοργανώσεις. Θα έχετε παρατηρήσει, εκτός από κάποια προσπάθεια που γίνεται τώρα στο μπάκετ που γίνεται κάποιες διοργανώσεις τέτοιου επίπεδου, δεν έρχονται στην Κρήτη εύκολα. Υπάρχει ένα θέμα απόστασης, υπάρχουν παραπάνω έξοδα όταν είσαι στο νησί. Δεν έρχονται. Και παρόλα αυτά είναι από τις κορυφαίες διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, συνήθως γίνονται στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Άπτεται σε πολλά ζητήματα, στο αθλητικό τουρισμό, στα πάντα μπορεί να άπτεται. Έχει πολλά παρακλάδια. Γι' αυτό πρέπει να το στηρίξουμε, να μην τον χάσουμε. Πολύ σωστά. Και εγώ θα ξαναπώ μπράβο και στα σούπερ μάρκετ Χαλιαδάκη, στην ιδιωτική εταιρεία και είναι επίσημος χορηγός του Run Greece Ηράκλειο και αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και για την πρωτοβουλία να ενισχυθούν και τα παιδικά χωριά σας. Βεβαίως, και αυτό το τονίζω, ήταν εκτός των συμβατικών του υποχρεώσεων σαν χορηγός, ήταν αυθόρμητο, ήταν δικιά τους και μπράβο τους. Μπράβο, μπράβο. Και πιστεύω ότι είναι ένας ακόμα λόγος να κάνουμε καλύτερο ρεκόρ εγγραφών από πέρσι. Λείπουν μόνο 300 εγγραφές για να πιάσουμε το όριο. 300 εγγραφές, κύριε Ντονακάκη, από σήμερα μέχρι να τελειώσουν οι εγγραφές. Τελείωσε, τις κλείσαμε σήμερα. Θέλω να πω ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκδήλωση για μένα πια, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, που να μην βοηθηθεί αυτή η εκδήλωση και η εκδήλωση ίδια να μην βοηθήσει κάποιους άλλους. Αυτό είναι μια λυσίδα. Σωστά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Η εκδήλωση βοηθιέται από κάποιους ανθρώπους, η ίδια εκδήλωση βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που θα τρέξουν και ο ίδιος ο χορηγός θα βοηθήσει, όπως λέμε, τα παιδικά χωριά σας. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί μεμονωμένα έτσι να και δημιουργήσω ένα αγώνα για να κάνω τι, ας πούμε. Αυτό είναι μια λυσίδα. Γι' αυτό άπτεται στην κοινωνία. Αλλιώς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό έχει κρίκος κρίκος. Νομίζετε τώρα ότι ο κόσμος που έμαθε σήμερα ότι μέσω του κυρίου της αλυσίδας του κύριου Χαρτιαδάκη θα βοηθήσει τα παιδικά χωριά σας, ότι κάποιοι που ήταν έτσι σε αμφιβολία ή βαριόντουσαν ή λέγανε θα πάω να πιω ένα καφέ, μπορεί να σπεύσουν τώρα, γιατί υπάρχει... Είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε που και φέτος μας στηρίζετε. Να είστε καλά. Να μας προβάλλετε, όπως όλοι προσπαθούμε για το καλό της πόλης μας. Όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια λοιπόν και φέτος. Μαρία Πετρούση, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.